Έχουμε δηλώσει του κυρίου Ανδρουλάκη, του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι, σας ακούμε. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, μετά ακριβώς αφού ψήφισε. Σας περιμένουμε όλοι. Και τώρα ήρθε η ώρα του κυρίαρχου ελληνικού λαού. Καλό κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, με ελπίδα και με αισιοδοξία, να στηρίξει τη νέα προσπάθεια που κάνουμε. Και δεσμεύομαι ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα μειώσει τις ανισότητες, με δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, με ίσες ευκαιρίες για όλα τα Ελληνόπουλα. Και βέβαια μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τους καλώ να γυρίσουν την πλάτη στην τοξικότητα, στη διχόνοια. Να γυρίσουν την πλάτη σε όσους περιφρονούν τα πραγματικά τους προβλήματα. Σε όσους τα κάνουν όλα μόνο για την εξουσία. Είναι ικανοί να γίνουν ηκέτες των ψήφων της Χρυσής Αυγής. Και από την άλλη να στήσουν ένα παρακράτος εις βάρος της δημοκρατίας και του ελληνικού λαού. Σήμερα ήρθα εδώ να ασκήσω τα εκλογικά μου δικαιώματα στον τόπο καταγωγής μου στο Αρκαλοχώρι, για να υπογραμμίσω ποιο ήταν το επιτελικό κράτος του κύριου Μητσοτάκη. Ήταν ένα περίβλημα του χάους και του πελατειασμού. Και αυτό αποδεικνύεται από ότι 2 χρόνια περίπου μετά το σεισμό, εδώ οι πολίτες του Αρκαλοχωρίου συνεχίζουν να ζουν κάτω από δραματικές συνθήκες στα κοντέινερ. Γι' αυτό λοιπόν, ελληνική ΛΑΕ, σου αξίζουν πολύ περισσότερα και είμαστε εδώ στη νέα αυτή προσπάθεια να σου τα προσφέρουμε. Να είστε καλά.